οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, του Συλλόγου Αρχέλων. Και αμέσως τώρα θα ανοίξουμε μία συζήτηση με την υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης του Συλλόγου, την κυρία Λιδία Κουτουρδίτσου. Να σας ευχαριστήσω πολύ για να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Μία χελώνα λοιπόν δεν είναι κατοικίδιο ζώο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στους απλούς πολίτες που δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες αναφορικά με την ζωή της και την καθημερινότητά της. Να μας πείτε περισσότερα. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα όσον αφορά όλη την άγρια πανίδα της χώρας μας και γενικότερα του πλανήτη. Αλλά όσον αφορά τις θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες είναι άγρια ζώα, τα οποία συχνά πυκνά έχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις οποίες τις ταΐζουν είτε ψαράδες στα λιμάνια, είτε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να προσελκύσουν τα ζώα αυτά για να τα δείξουν στους τουρίστες. Ναι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα στα ζώα από την άποψη ότι μπορούν να αρχίσουν να εξαρτώνται από την εύθυνη πηγή τροφής. Είναι μια λάθος κίνηση λοιπόν, μια λανθασμένη κίνηση. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Ακριβώς. Στην περίπτωση που έρθουμε σε επαφή, ακόμα και σε οπτική επαφή βέβαια, το πιο συνηθισμένο, με μια θαλάσσια χελώνα. Γιατί συνηθίζει την ανθρώπινη βοήθεια. Είναι αρκετά επικίνδυνο και για τους δύο, και για τον άνθρωπο και για τη χελώνα, γιατί μπορεί οι χελώνες να αρχίσουν να εξαρτώνται από τη νέα αυτή τροφή, η οποία μπορεί να είναι ακατάλληλη για τον οργανισμό τους ή ότι μπορεί να είναι σε ακατάλληλες ποσότητες και να αποκτήσει προβλήματα υγείας. Αυξάνεται η πιθανότητα σύγκρουσης της χελώνας με προπέλες, γιατί συνδέουν τις βάρκες με πηγή τροφής και σταματούν να τις αποφεύγουν. Και για τους ανθρώπους αποτελεί πρόβλημα, επειδή κάθε φορά που προσθέτουμε σε ένα οικοσύστημα μία νέα πηγή τροφής, αυτή μπορεί να αυξήσει την τάση της χωροκτητικότητας. Ουσιαστικά οι χελώνες να γίνουν επιθετικές, έτσι ώστε να είναι σίγουρες ότι θα αποκτήσουν όσο περισσότερη τροφή γίνεται από την αυτή πηγή. Μάλιστα. Έχουν καταγραφεί λοιπόν περιστατικά, ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, με αρνητική κατάληξη για τις θαλάσσιες χελώνες? Όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, δεν έχουμε ακόμα παρατηρήσει περιστατικά που ταΐζονται τα ζώα και είναι ένας καλός τρόπος να μην αποκτήσουμε, γιατί έχει σημειωθεί σε άλλα σημεία της Ελλάδας που είτε κατέληξε στο θάνατο των ζώων, είτε κατέληξε σε ανθρώπους οι οποίοι τους δάγκωσαν τα ζώα και κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ναι. Οπότε, εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, είναι ένα πάρα πολύ καλό πράγμα να ότι τα άγρια ζώα δεν τα ταΐζουμε, δεν τα πλησιάζουμε και τα παρακολουθούμε από απόσταση χωρίς να τα ενοχλούμε. Τέλεια. Αυτά υπάρχει περίπτωση να μας ενοχλήσουν, εντός εισαγωγικών βέβαια? Αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να μας ενοχλήσουν άμα δεν νιώσουν κίνδυνο. Άμα δεν τα πλησιάσουμε πάρα πολύ γρήγορα ή πάρα πολύ επιθετικά. Ναι. Μάλιστα. Αυτή η περίοδος πώς χαρακτηρίζεται για τις θαλάσσιες χελώνες? Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει επίσημα στην περίοδο οτοκίας των θαλασσίων χελωνών. Ναι. Είχαμε και την πρώτη μας φωλιά στη Μεσαρά πριν 2 μέρες. Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο έχουμε ήδη καταγράψει μερικά ίχνη, οπότε αναμένουμε και τις πρώτες φωλιές. Σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα, είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, ή με μια θαλάσσια χελώνα η οποία έχει βγει στη στεριά, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε? Θα πρέπει να καλέσουμε το λιμενικό, το οποίο στη συνέχεια θα επικοινωνήσει και μαζί μας, είτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αρχέλων απευθείας στο δίκτυο, ναι, διάσωσης. Και θα δοθούν στον πολίτη κατάλληλες οδηγίες για το πώς να συνεχίσει. Καλό θα ήταν να μην πλησιάσει το ζώο πάρα πολύ κοντά και να μην το ακουμπήσει. Ιδιαίτερα το βράδυ, αν δούμε ζώο που είναι εκτός θάλασσας, πιθανώς αυτό να σημαίνει ότι το ζώο έχει βγει για να γεννήσει. Οπότε γενικά πρέπει να αποφεύγουμε τις παραλίες οτοκίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Να μας δώσετε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας. Σας προβληματίζει κάτι, σας ανησυχεί, κάθε πέρυσι και καλύτερα που λένε? Όσον αφορά την περιφέρεια της Κρήτης, δυστυχώς αυτό ισχύει. Έχουμε παρακολουθήσει μεγάλη πτώση στον αριθμό των φωλιών στις περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και οι αρχές να λειτουργήσουμε όλοι μαζί, προκειμένου να διατηρήσουμε τις παραλίες σε μια καλή κατάσταση, να μην ενοχλούμε τα ζώα, για να μπορέσουν να αυξηθεί ξανά ο αριθμός των φωλιών. Μάλιστα, πόσο συνειδητοποιημένοι είμαστε, πόσο γνωρίζουμε πράγματα και λεπτομέρειες γύρω από την καθημερινότητα της θαλάσσιας χελώνας και κατ' επέκταση πόσοι έρχονται σε επαφή μαζί σας προκειμένου βέβαια να ακολουθήσουν τις δράσεις σας? Πολλοί κόσμος έρχεται σε επαφή μαζί μας για να ακολουθήσει τις δράσεις μας και πολλές τοπικές επιχειρήσεις μας στηρίζουν και θέλουν να συνεργάζονται μαζί μας και να μαθαίνουν τι πρακτικές πρέπει να ακολουθούν.
Ωστόσο, πάντα υπάρχει χώρος για να γινόμαστε καλύτεροι και το γενικότερο κοινό και οι επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές. Και όλοι μπορούμε να μάθουμε να φερόμαστε καλύτερα στο τοπικό μας περιβάλλον. Θα διοργανώσετε κάποιες δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης μέσα στο καλοκαίρι σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, που θα μπορέσει κάποιος να συμμετέχει? Προγραμματίζουμε διάφορες δράσεις εφόσον είναι εφικτό με βάση την πανδημία του κορονοϊού. Αύριο, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, ναι, θα γίνει ένας καθαρισμός σε παραλίες και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε στα παιδάκια τι σημαίνει να έχουμε καθαρές παραλίες, πώς λειτουργούν οι χελώνες και πώς μπορούμε να είμαστε φιλικοί προς το περιβάλλον. Και αναμένουμε να διοργανώσουμε περισσότερες δράσεις μέσα στο καλοκαίρι. Η πανδημία γενικά, τα περιοριστικά μέτρα, η αποχή και η απομάκρυνση των πολιτών, αν μου επιτρέπετε τον όρο, από τη γνωστή καθημερινότητά τους και η επαφή τους με τη θάλασσα, επηρέασε θετικά την ζωή και τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας? Δηλαδή, αφήσαμε τη θαλάσσια χελώνα κατά κάποιο τρόπο στην ηρεμία της? Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς ακριβώς, γιατί οι θαλάσσιες χελώνες είναι ζώα τα οποία επιστρέφουν στο χώρο στον οποίο θα γεννήσουν κάθε 3 με 4 χρόνια. Ναι. Επομένως, όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, τα ζώα τα οποία θα ερχόντουσαν στην Ελλάδα για να κάνουν τις φωλιές τους είχαν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους. Και θα προσπαθούσαν να αποθέσουν είτε υπήρχαν άνθρωποι στην παραλία είτε όχι. Μπορεί να αύξησε την επιτυχία ο απόθεσης, δηλαδή χελώνα να χρειάζεται να βγει λιγότερες φορές στην παραλία προκειμένου να κάνει τη φωλιά της, επειδή υπήρχε λιγότερος κόσμος στις παραλίες στις αρχές της προηγούμενης σεζόν. Αλλά έκτοτε δεν έχει παρατηρηθεί κάποια διαφορά όσον αφορά τον πληθυσμό της καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα και την πανδημία. Οι περισσότεροι τραυματισμοί μιας θαλάσσιας χελώνας που οφείλονται στον ανθρώπινο κατά κύριο λόγο παράγοντα? Ναι, δυστυχώς οι περισσότεροι τραυματισμοί οφείλονται σε αλλιευτικά εργαλεία και γι' αυτό συνεργαζόμαστε πάρα πολύ κοντά με τους τοπικούς ψαράδες προκειμένου να μάθουν πώς να απελευθερώνουν τους θαλάσσιους χελώνες από τα δίχτυα τους χωρίς να τραυματίζουν το ζώο και τι μπορούν να κάνουν όταν βρίσκουν ένα τραυματισμένο ζώο στη θάλασσα. Και είναι ένας μακρύς δρόμος συνεργασίας, ο οποίος ελπίζουμε να πάει όλο και καλύτερα. Μάλιστα. Το νούμερο ένα λάθος που κάνουμε όλοι στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας χελώνας ποιο είναι? Έρχεται και καλοκαίρι, μπαίνουμε και σε μια έτσι καλοκαιρινή περίοδο, βγαίνουμε και στις παραλίες. Μία συμβουλή, να κλείσουμε με μία συμβουλή. Να αποφεύγουμε τις παραλίες το βράδυ όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι ώστε να τους δώσουμε χώρο να γεννήσουν. Μάλιστα, σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση που είχαμε και ας ελπίσουμε να τα ξαναπούμε. Μέχρι να κλείσει η σεζόν έχουμε όμορφα πράγματα να κάνουμε και νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ολοένα και περισσότερο. Αυτό ισχύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.